που έκανε αίσθηση. Ένας ζωγράφος, εικαστικός performer, θεωρητικός της σύγχρονης τέχνης, ποιητής, ένας άνθρωπος του πνεύματος, ο κύριος Κώστας Ευαγγελάτος, έκανε πρόταση γάμου, όπως πληροφορηθήκαμε, σε ένα αγόρι που έχει αλλάξει το φίλο του, μια γνωστή, επώνυμη πλέον τρανσέξουαλ, την Τάνια. Είχαν συνεργαστεί μαζί στο παρελθόν, σε ένα εικαστικό δρόμενο που είχαν παρουσιάσει και μέσα από την εκπομπή. Τότε έγινε η γνωριμία τους, πριν από μερικούς μήνες. Και την ημέρα των γενεθλίων της Τάνιας, της Τάνιας Κέλλη, ο κύριος Κώστας Ευαγγελάτος της έκανε μια πρόταση εκπίξη. Θα καλησπερίσουμε τον κύριο Ευαγγελάτο. Τι κάνετε? Γεια σας. Καλά, κυρία Στεφανίδου, εσείς? Να καλησπερίσουμε και την Τάνια, που την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τάνια, καλησπέρα. Καλησπέρα και χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι στην εκπομπή. Να είστε καλά. Κύριε Ευαγγελάτε, για άλλη μια φορά μας εκπλήξατε. Η πρώτη με το εικαστικό δρόμενο που παρουσιάστηκε την προηγούμενη φορά στην εκπομπή μας. Η δεύτερη είναι τώρα. Ναι, κυρία Στεφανίδου, αρχικά θέλω να χαιρετήσω και εγώ την Τάνια που είναι στη γραμμή. Και θα ήθελα να πω ότι οι αποφάσεις του κάθε ανθρώπου είναι προσωπικές. Ναι. Ο λόγος που ουσιαστικά αναφέρομαι από την εκπομπή σας στο θέμα είναι γιατί μετά τα δημοσιεύματα που έγιναν και τις αναφορές στο θέμα, από το πρωί κυριολεκτικά έχω τρελαθεί εδώ στο σπίτι μου, στο γραφείο μου, από τις διάφορες ερωτήσεις και τις απορίες που με εκφράζουν φίλοι, γνωστοί και συνεργάτες. Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να βάλουμε το θέμα σε μια λογική αρχικά βάση, αφού βέβαια εκφράσω και το θαυμασμό μου και την άπειρη εκτίμηση που έχω για την Τάνια, η οποία ομολογουμένως έχει και ομορφιά και τρυφερότητα και πολύ ταλέντο, όπως είδατε και εσείς στην έμπρακτη εικαστική performance που συμμετείχε. Λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι μια πρόταση γάμου γίνεται σε έναν τόπο και σε έναν χώρο που μπορεί βέβαια αυτή η πρόταση να γίνει. Έτσι δεν είναι? Όχι. Μπορεί να γίνει βέβαια οπουδήποτε, αν αυτό που κάνει την πρόταση είναι τρελαμένος από έρωτα. Αν περιμένετε να συμφωνήσω μαζί σας σε όλα, φαντάζομαι θυμάστε την προηγούμενη τηλεοπτική μας συνάντηση. Μια πρόταση γάμου μπορεί να γίνει οπουδήποτε. Και όσο πιο ιδιαίτερο είναι το μέρος που γίνεται, όσο πιο διαφορετικό, όσο πιο ξεχωριστό, όσο πιο απρόβλεπτο, τόσο πιο πολύ μένει χαραγμένη στη μνήμη των δύο ανθρώπων. Ναι, δεν εννοούσα αυτό το χώρο και τον τόπο, αλλά εν πάση περιπτώσει μου δίνεται την αφορμή να αναφερθώ στο γεγονός το οποίο έχει ως εξής. Και νομίζω ότι σε αυτό και η Τάνια θα πει την πραγματικότητα. Mm. Είχε πράγματι τα γενέθλιά της, μια καταπληκτική βραδιά, περάσαμε θαυμάσια. Και μέσα σε μια στιγμή εφορίας, έχοντας βέβαια δίπλα μου την Τάνια, πανέμορφη, γεμάτη λουλούδια και χαρά, της είπα ότι αν πραγματικά ήταν άλλες οι συνθήκες, θα μπορούσα να την παντρευτώ. Η Τάνια μου απάντησε ότι αυτό θα το σκεφτεί. Όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό ήταν ένας ενδιάθετος πόθος που διατυπώθηκε εκείνη τη στιγμή, χωρίς βέβαια να ανταποκρίνεται σε κάποια πραγματική πρόταση. Διότι όπως είπα και πριν, η πρόταση για να γίνει θα έπρεπε ο γάμος να μπορεί να ευλογηθεί από την Εκκλησία, θα έπρεπε να αναγνωρίζεται από το κράτος νόμιμα, θα έπρεπε να υπάρχει δυνατότητα τα παιδιά, είτε γνήσια είτε υιοθετημένα, να εκπροσωπούνται νόμιμα από τους γονείς, οι κηδεμόνες να αναγνωρίζονται από την πολιτεία, την κοινωνία και το κράτος, και θα έπρεπε βέβαια η γειτονιά και η οικία να αποδέχονται το γεγονός. Σε μια χώρα όπως η δική μας που δεν ισχύει τίποτα από αυτά, πώς θα ήταν δυνατόν να κάνω εγώ πρόταση στην Τάνια? Άρα της κάνατε μια φανταστική πρόταση? Όχι φανταστική ακριβώς, μια υποτιθέμενη πρόταση σε περίπτωση που βέβαια μας ευνοούσαν οι συνθήκες. Υπάρχουν και ο δεδομένος χώρος. Προτάσεις, κύριε Ευαγγελάτε. Πώς? Υπάρχουν υποτιθέμενες προτάσεις. Η Τάνια πιστεύω ότι θα μπορούσε να γίνει μια ιδανική σύζυγος, ναι, με την έννοια ότι αισθάνεται η τόση αιώνιας φύσης και αφοσίωσης, όπως ισχύει καθιερωμένο, και θα έλεγα όχι, δεν θα με ενοχλούσε καθόλου εάν το πρόσωπο που θα ερωτευόμουν ή που θα αγαπούσε και θα παντρευόμουν θα ήταν τρανσέξουαλ. Εάν βέβαια ήταν και αισθανόταν πραγματική γυναίκα. Μα το γνωρίζω αυτό και γι' αυτό το δεν θαυμάζω. Από την άλλη είπατε ότι λόγω των κοινωνικών συνθηκών... Όχι μόνο των κοινωνικών συνθηκών, των πρακτικών αδυνάτων δεδομένων δεν γίνεται αυτό. Γιατί όπως ξέρετε η χώρα μας δεν αναγνωρίζεται τίποτα από όλα αυτά. Είναι θέμα δηλαδή αναγνώρισης από την πολιτεία και την κοινωνία. Ναι, είναι τυπικό, θρησκευτικό
και κοινωνικό το θέμα. Άρα για τυπικούς λόγους δεν παίρνετε μια απόφαση ζωής. Σίγουρα. Αλλά πολλές φορές πρέπει να παραδεχτείτε ότι οι τυπικοί λόγοι είναι καθοριστικοί για την πορεία. Όχι, εγώ αρνούμαι να το παραδεχτώ αυτό, κύριε Βαγγελάκη.